Επικοινώνησα χθες και σήμερα με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να τους εκφράσω τη βαθιά μου ανησυχία σε σχέση με την απόπειρα κλιμάκωσης της όξυνσης μιας τεχνητής έντασης από την πλευρά της κυβέρνησης με αφορμή τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου. Και νομίζω ότι και οι τέσσερις συμμερίζονται αυτή την ανησυχία. Η κυβέρνηση αποφάσισε χωρίς κανένα λόγο, ενώ γνωρίζει ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης 8 μήνες έχουν δείξει την μέγιστη υπευθυνότητα απέναντι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, αποφάσισε όχι το δρόμο του διαλόγου, όχι να συνοηθεί μαζί τους, αλλά το αποφασίζουμε και διατάζουμε μια αντισυνταγματική διάταξη για την απαγόρευση συναρθρήσεων άνω των 4 σε όλη τη χώρα για 4 μέρες. Αυτή η απόφαση ήταν δεδομένου ότι κανείς δεν είχε πρόθεση να θέσει σε δεύτερη μοίρα την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτή η απόφαση ήταν βλακώδης, ήταν αχρίαστη, ήταν προβοκατόρικη. Και το λέω με όλη την επίγνωση του όρου. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα βγήκε να κάνει μια δήλωση μιλώντας δήθεν ενωτικά απέναντι στο διχασμό που ο ίδιος όμως δημιούργησε. Για άλλη μια φορά προανήγγειλε τη θέση και τη στάση της Προέδρου της Δημοκρατίας και μας κάλεσε να πάμε 6 αρχηγοί και η Πρόεδρος 7 να καταθέσουμε λουλούδια, παραβιάζοντας δηλαδή την ίδια τη διάταξη που ο ίδιος ανακοίνωσε εχθές. Κατανοώ ότι βρίσκεται σε πανικό και σε αδυναμία να απευθυνθεί με ευθύνη απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις και στους πολίτες. Εμείς για άλλη μια φορά τον καλούμε να αποσύρει αυτή την αντισυνταγματική διάταξη. Καλούμε επίσης τους πολίτες να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές. Αλλά ταυτόχρονα τους καλούμε να μην συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου εφέτος ή σε εκδηλώσεις που δεν θα είναι απολύτως διασφαλισμένη η προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, αλλά είναι και υποχρέωσή μας να τιμήσουμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και να μην αφήσουμε να μπει σε καραντίνα και η δημοκρατία μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αύριο θα προβεί σε μια συμβολική πράξη. Δεν θα βρεθούμε στο χώρο του Πολυτεχνείου για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια. Γιατί η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια όαση και μια έξαρση ελευθερίας και δεν μπορεί 47 χρόνια μετά να γιορτάζεται σε ένα στρατόπεδο καταστολής με την παρουσία εκατοντάδων, ίσως και χιλιάδων ανδρών των μονάδων αποκατάστασης τάξης. Το Πολυτεχνείο μπορεί να εορταστεί στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στο κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε μήκος και πλάτος της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα το γιορτάσει συμβολικά, θα τιμήσει τους νεκρούς με αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αλλά και των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης του 1973, στο χώρο του ΕΑΤΕΣΑ, σε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης. Ταυτόχρονα, σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, πενταμελής αντιπροσωπεία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει η στεφάνη, τηρώντας προφανώς όλα τα υγειονομικά μέτρα, για να τιμήσει τους νεκρούς, διότι για μας ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει, είναι διαρκής και ένας αγώνας που αφορά κάθε μέρα στο σήμερα και στο αύριο αυτού του τόπου.